1989 ήταν η αρχή. Χαλκιδική, Χαλκιδική. Radio Star 95.5. Ό,τι όμορφο, το περνάμε πάντα μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε εδώ στο Radio Star 95.5. Στο μικρόφωνο είναι η Κορίνα Ζολά. Αλήθειες και ψέματα, η εκπομπή μας σε εξέλιξη. Και να πω ότι όλες αυτές τις ημέρες από την Κυριακή, μετά από την πολύ μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης του Αγώνα Δρόμου του Γίνε Σπεσιαλίστας με πρωτοβουλία του Ειδικού Σχολείου και του Δήμου της Νέας Προποντίδας, οι συζητήσεις πραγματικά δεν σταματούν. Δεν σταματούν και έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Να πω πως εκείνη την ημέρα ο Δήμαρχος της Νέας Προποντίδας αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει γενικότερα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και βεβαίως δεν ξέχασε να πει για αυτό που με πρωτοβουλία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Βαγιονά, έχουν ξεκινήσει από κοινού το σπίτι των παιδιών αυτών όταν κάποια στιγμή μείνουν μόνοι. Έτσι λοιπόν θεώρησα καλό να καλέσω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Βαγιονά, να μιλήσει για την εκδήλωση και ταυτόχρονα να μας πει τα νέα για αυτό το σπίτι, πότε και αν θα ξεκινήσει. Καλώς ήρθατε, κύριε Βαγιονά. Να είστε καλά και εσείς και αυτοί που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Κύριε Βαγιονά, ήξερα για την εκδήλωση, χαίρομαι ιδιαίτερα που ήταν πολύ επιτυχημένη η εκδήλωση του Ειδικού Σχολείου σε συνεργασία με το Δήμο Νέος Προποντίδος. Λυπάμαι πραγματικά ειλικρινά, αλλά ήταν υποχρέωσή μου να βρίσκομαι στην Ερισσό. Είχα υποσχεθεί σε ανθρώπους και η βασική μου αρχή είναι μην τάξεις στον Άγιο Κερί και στο μικρό κουλούρι. Οφείλεις να είσαι τυπικός της υποχρεώσης σου. Χαίρομαι ιδιαίτερα και συγχαίρω τους συντελεστάς όλους για την επιτυχημένη αυτή εκδήλωση, για τα άτομα του ειδικού σχολείου και για τα άτομα γενικότερα με ειδικές ανάγκες ή αν θέλετε με αναπηρία, τα οποία υπάρχουν στη ζωή μας 366 μέρες το χρόνο. Είτε αυτά είναι κινητικά προβλήματα, είτε είναι και λίγο ψυχολογικά ή περισσότερο ψυχολογικά. Η βαρύτητα αλλάζει, είτε από την κινητική σκοπιά, είτε από την ψυχική και πνευματική διάβια των παιδιών αυτών. Κύριε Βαγιονά, είστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος πάνω σε αυτό το θέμα και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο στηρίζετε τον σύλλογο αυτό. Μα η ζωή δύο λέξεις. Υποκατάστασης και αποκατάστασης. Πώς μπορείς να κάνεις έναν άνθρωπο ανήμπορο που δεν μπορεί να αυτοξυπηρετηθεί, μικρός, μεσήλικας ή μεγάλος, να μπορεί να αυτονομηθεί, να μην έχει ανάγκη τη βοήθεια κανενός ανθρώπου. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι στη ζωή. Και όλοι μας είμαστε δυνητικά άτομα με ειδικές ανάγκες ή αν θέλετε με αναπηρία. Πέφτεις, σπάνεις στη σπονδυλική σου στήλη, γίνεσαι αμέσως άτομο που έχεις ανάγκη από καροσάκι ή οτιδήποτε άλλο συμβεί από οποιονδήποτε άλλον παράγοντα. Δεν θέλω να έχουμε αναπηρίες από εμπόλεμες καταστάσεις. Μακριά είναι από μένα τέτοια πράγματα. Δυστυχώς όμως είναι και αυτά μες στη ζωή μας, έτσι. Άρα λοιπόν οι δύο λέξεις αυτές, αποκατάστασης και υποκατάστασης, όπως δεν έχουμε ακόμη βλαστοκύτταρα να παράγουμε νεφρούς και να τους βάζουμε στους αρρώστους, να αλλάζουμε το ανταλλακτικό και να τελειώνουμε. Όμως η επιστήμη προχωράει και προχωράει τόσο που εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να την παρακολουθήσει ένας άνθρωπος για μια ζωή ολόκληρη όλα τα πράγματα, τα τεκτενόμενα συνέτριχη. Ιδιαίτερα τα τελευταία 40 χρόνια μετά την ανακάλυψη των υπερήχων, των αξονικών μαγνητικών τομογράφων, των παρεμβατικών παρεμβάσεων ακτινολόγων, καρδιολόγων, γαστρεντερολόγων και όλων των ειδικοτήτων, έχει χάσει τη μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεν μπορεί να τα παρακολουθήσει, σας το ομολογώ, πλήρως ένας άνθρωπος. Όμως η αναπηρία είναι αυτή που με συγκλονίζει στην κυριολεξία. Και με συγκλονίζει διότι
Όχι, όπως έχω πει πολλές φορές, αν δεν γινόμουν βουλευτής, δεν θα γνώριζα τον κόσμο. Είναι μεγάλη αλήθεια. Όταν έχω συναντήσει δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες γονείς, οι οποίοι λένε, εντάξει γιατρέ, ως που ζούμε εμείς, τα παιδιά μας τα βολεύουμε. Όταν φύγουμε εμείς από τη ζωή, τι θα γίνουν τα παιδιά αυτά. Αυτό ήταν το έναυσμα να κάνω πολλές κρούσεις. Πέτυχα τον Δήμο Μουδανιών, πέτυχα το πλέον κατάλληλο μέρος που μπορεί και δεν κλείνει ποτέ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έχει εύκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση η περιοχή των Μουδανιών και μάλιστα η περιοχή της Πορταριάς, για να είμαι περισσότερο και συγκεκριμένος και ακριβής. Με παραχώρησε 5,5 στρέμματα στον οίκο της Αγάπης. Βγήκε ένα μικρό εμπόδιο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και πιστεύω ότι θα απαλληφθεί και θα τακτοποιηθεί το θέμα και θα συνεχίσουμε, διότι πρέπει να υπογραφεί συμβόλαιο για να προχωρήσω παρακάτω σε άλλου είδους ενέργειες, για να μην μπει, να μπει προς ένα σπίτι ειδικό με ειδική κατασκευή, με ειδικές προδιαγραφές. Ειλικρινά κύριε βουλευτά, είναι ειλικρινά και μόνο που το συζητάτε εγώ συγκινούμαι. Γιατί πραγματικά τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά όταν θα λείψουν οι προστάτες τους, οι γονείς τους, οι συγγενείς τους, αυτοί που τα στηρίζουν. Πραγματικά είναι κάτι μοναδικό και μακάρι να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη, είναι απαίτηση αυτή από το κράτος να λαμβάνει μέρημνα. Το κράτος δυστυχώς στην κοινωνική παραχή είναι πολύ πίσω. Και ιδιαίτερα αυτή η κυβέρνηση, πολλά μεγάλα και παχιά λόγια, πράξεις μηδέν, στην κυριολεξία μηδέν. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν μετράται ούτε με χρήμα, ούτε με άλλο αντάλλαγμα. Η αξιοπρέπεια, η ανθρώπινη, θέλει ανθρώπινη συμπεριφορά. Δεν πρέπει να προσφέρεις ένα πιάτο φαγητό και να λες ότι επετέλεσες το καθήκον σου. Η καλή κουβέντα, η ανθρωπιά είναι απαραίτητη και αυτήν θα μου την πάρει εμένα μόνον ο Θεός. Δεν τη χαρίζω σε κανέναν και θα αγωνίζομαι για τους ανθρώπους αυτούς. Διότι είναι εύκολο να λες λόγια. Πράξεις είναι δύσκολο να κάνεις και μάλιστα να τις υλοποιείς. Και όπως είναι σήμερα η κατάσταση, μετά από τόσα χρόνια μνημόνιο, μετά από τόση οικονομική δυσπραγία, μετά από τόσες περικοπές σε μισούς, σε συντάξεις και μάλιστα σε συντάξεις πείνας, οι άνθρωποι που παίρνουν cash δεν παίρνουν cash πλέον, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Άρα η μεγαλύτερη προσβολή της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι αυτή. Να αγωνίζεται μια ζωή, να παίρνει μια σύνταξη και να του την στερείς. Μα οι καταστάσεις είναι τέτοιες. Δεν θα πω ποιος ευθύνεται. Είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο αυτό. Αλλά αν θέλει κανείς να το κουβεντιάσουμε, να πούμε πώς προήλθαν τα πράγματα και να πούμε ποιες ευθύνες έχει ο καθένας από όποιο μετερίζει και αν υπηρέτησε την πολιτεία αυτή που λέγεται κρατικός μηχανισμός και κρατικές υπηρεσίες του δημοσίου. Ας το αφήσουμε όμως αυτό το κομμάτι. Ναι, και πάμε στο... πούμε, ναι. Στην κατάσταση αυτή την οποία πρέπει να υπηρετήσουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι σύντομα, εντός του μηνός ίσως και πριν από το Πάσχα, να τελειώσει η γραφειοκρατική αυτή διαδικασία που ήταν τελειωμένη. Αλλά δεν θέλω να τελεπορώ τον κόσμο με τις λεπτομέρειες που υπήρξαν, που ήταν ανεξάρτητες από τη θέληση και του Δήμου Νέας Προποντίδος, ιδιαίτερα προσωπικά δική μου. Εν πάση περιπτώσει θα τακτοποιηθεί και θα προχωρήσει η ιστορία αυτή. Αυτά μάλιστα. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια και στο Δήμο και στους διοργανωτάς και στους συντελεστάς που έκαναν την ωραία αυτή εκδήλωση. Εγώ τη στερήθηκα, αλλά εν πάση περιπτώσει η συνέπειά μου αυτού επιτάσσεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βαγιονάκη, εύχομαι πάρα πολύ σύντομα να εκλείψουν όλα αυτά τα προβλήματα και να ξεκινήσει αυτό το έργο. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Να είστε καλά, γεια σας.